με τους MILF, με αυτούς που τους αρέσουν οι MILF. Δεύτερον, Βαλτινός μιλάει για τη γυναίκα του. Δεν κατάλαβα τι λες. Η Πατεράκη αντιμετωπίζει πρόβλημα με αυτούς που λατρεύουν τις MILF. Η Βλαβιανού. Η Βλαβιανού, συγγνώμη. Ο Βαλμεκέτε τώρα. Ο Βαλτινός που είναι παντρεμένος με την Εύη Μπίθα, λέει ότι στο σπίτι μέσα υπάρχει ένα ψώνιο. Ποιο είναι αυτό το ψώνιο? Ενώ η Ρούλα Πατεράκη, και ήθελα να πω, ουσιαστικά απαντά για την περίπτωση Ρουβά Φουρέρα. Μήπως κάποιοι φοβούνται, μήπως χάσουν τη θέση στο θέατρο? Θα πέσει μπουρδουλα τώρα. Τώρα, η Θεία, κοίτα. Ε. Έχετε social media, τα χειρίζεστε, αλλά δεν μας έχετε συνηθίσει σε αναρτήσεις, ας πούμε. Είδαμε πρόσφατα το. Ναι, μία που τσαντίστηκα πολύ. Όταν βγήκε αυτή η μόδα με τις MILF και τα MILFAY που λέω, όλα τα νεαρά αγόρια θεώρησαν ότι όλες είμαστε διαθέσιμες. Δεν είμαστε όλες διαθέσιμες. Γίνεται καταπιεστικό πια και για μας. Και επειδή δεν έχουμε φάει την καταπίεση πάρα πολύ, από μια ηλικία και πέρα δεν την αντέχω άλλο. Δηλαδή, εννοείται ότι θα συνέβη και εσάς, θα σας πλησιάσουν πιο νέοι? Ναι, το κάνουν με την έννοια ότι για να γίνουν πιο αρεστοί. Είναι μια μόδα αυτή που... Οι νεότεροι άντρες να φλερτάρουν. Ναι, να φλερτάρω ότι είναι, ναι, όλο αυτό, wow. Ναι, δεν μπορώ άλλο, Αμερικανή, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Θα μπορούσε να σταθεί δίπλα σε ένας νεότερος άντρας? Δεν νομίζω ότι... Δεν ξέρω βέβαια τώρα, γιατί πάντα μου αρέσαν οι μεγαλύτεροι άντρες, αλλά τώρα που λέω και στις φίλες μου, τώρα που μεγάλωσα πολύ, οι πολύ μεγαλύτεροι μου βρίσκονται σε άλλους τόπους πλέον. Οπότε μπορεί και να πρέπει να αλλάξω γούστα, δεν ξέρω, θα δω. Συνοδεύεστε σήμερα από τη σύζυγό σας. Ναι. Και την ώρα που μπαίνατε και ήρθαν να σας φωτογραφίσουν, την είδα να κάνει δύο βήματα πίσω. Δεν θέλει, δεν της αρέσει η δημοσιότητα. Φαίνεται ότι ένα ψώνιο στην οικογένεια είναι αρκετό. Είναι από τους δημοσιογράφους που δεν θέλουν προβολή. Έχετε νομίζω μια πολύ όμορφη σχέση όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, έτσι είναι. Χαίρομαι που το βλέπετε. Είστε κι εσείς αντίστοιχα το ίδιο ήσυχος απέναντι στην σύζυγο ή εσείς είστε λίγο πιο... Εγώ είμαι πιο ήσυχος. Είστε και τους ανθρώπους που έχετε στηρίξει, ας πούμε, και ανθρώπους από άλλους χώρους που μπορούν να δοκιμαστούν στην υποκριτική. Ναι. Όταν μπαίνει ένας τραγουδιστής, για παράδειγμα, στο χώρο της υποκριτικής, η αλήθεια είναι ότι δέχεται τα βέλη των ηθοποιών. Ναι, αυτό γίνεται σε όλα τα επαγγέλματα. Νομίζουν ότι θα τους φάει τη θέση, αφού οι θέσεις αυτές έτσι κι αλλιώς είναι φαγωμένες. Αν θέλω να πω, αν κάποιος ακολουθεί τον πολιτισμό αυστηρά, κανείς δεν του τρώει την θέση. Αν βέβαια παίζει πάντοτε με τα μίντια, η θέση του είναι επισφαλής. Εάν κάνει τη δουλειά του, δεν φοβάται κανένα. Ούτε το Θεό τον ίδιο. Ίσως το διάβολο, ναι, αλλά ούτε το Θεό. Σας έχετε βιώσει ποτέ ανταγωνισμό στα τόσα χρόνια της καριέρας μεταξύ γυναικών, που συνήθως είναι και λίγο πιο περίεργες οι σχέσεις? Επειδή εγώ είμαι μοναχοπέδι και δεν έχω αδέλφια, και πόσο μάλλον μια αδελφή, πάντα είμαι πάρα πολύ ανοιχτή προς τις άλλες γυναίκες. Όχι, δεν έχω αισθανθεί κάτι παρόμοιο. Εσείς ανταγωνισμό? Κάποιες γυναίκες θέλουν να πάρουν τους ρόλους μου, ναι. Όχι, ποτέ δεν το έχω ζήσει αυτό. Όχι, όχι. Ο ανταγωνισμός συνήθως ζητάει από κάτω, αγάπησέ με. Αυτό είναι, είναι κραδιές αγάπης νομίζω. Πάντως εσείς έχετε αγαπήσει αρκετά και είστε τόσα χρόνια, είστε πολύ μαζί. Λες να είμαστε λόγω ανταγωνισμού τόσο πολύ καιρό μαζί? Μπορεί. Ωραίο ζευγάρι. Ωραίο ζευγάρι. Με την αγάπη. Άλλαξε ο Χιλάκης. Και δεν μιλάει ο Χιλάκης γενικά. Πιο φρέσκος, πιο. Δεν ξέρω, ξυρίστηκε κάτι έκανε. Έχει πιάσει το μαλλί νομίζω παιδιά, πίσω. Έχει λίγο τώρα για ανάγκες παράσταση νομίζω είχε ξυριστεί. Ναι, γουλί. Είχε ξυρίσει τα μαλλιά του. Είχε έρθει και εδώ νομίζω σε εσά. Ναι, και από τη μία πλευρά δηλαδή είχε. Παιδιά, οι Βλαβιανού τι έχουν κάνει τα πιτσιρίκια. Κάτι έπαθε με τι MILF, κάποιο θέμα έχει. Προφανώ κάτι έχει γίνει στο Facebook από ό,τι καταλαβαίνω. Παιδιά, μάλλον. Στέλνει στο Facebook πράγματα. Μικρότερη. Ναι, τη στέλνει στο Facebook πράγματα και έχει αναγκαστεί και γράψει και ίδια στο Facebook. Κάτι ότι παιδιά, χαλαρώστε, γιατί δεν είμαστε όλοι. Όλες μέρες. Αν είσαι MILF, εσύ είσαι MILF, ας πούμε. Και λέει ότι και ποιο σεξ Ελίδα. MILF είναι μητέρε. Οι μαμάδε είναι MILF. Ένα site, ποιο σεξ Ελίδα, μην φέρει κορδά. Τη MILF λοιπόν την θέλει ο πιτσυρικά, καταλαβέ. Δηλαδή ο νεότερο θέλει, α πούμε, τη MILF. Μπρε αγάπη μου, ναι, εδώ πέρα όμω, εδώ πέρα προφανώ η γυναίκα. Δεν ξέρω ποιο. Γιατί υπάρχουν πολλοί ανώμαλοι που ξεσπάνε στο Facebook. Δεν είναι μόνο ανώμαλο, αλλά προφανώ κάτι χιδαίο τη έγραψαν τη γυναίκα. Εντάξει, όχι, δεν μιλάμε για χιδαίο, απλά η κατηγορία. Να σου πω κάτι όμως, ρε Θέμη. Πόσο γράφει το θέμα? Ρε, σα περίμενε. Υπάρχει θέμα με τη λίμπιντό τη. Δηλαδή, όταν σε φλερτάρουν. Με τη λίμπιντό τη, χωρίς να γνωρίζω κάτι. Όταν σε φλερτάρουν. Θα κατέβει η Άννα, λέει. Α κατέβει. Και σε φλερτάρουν. Με όχι, φύγει το μικρόφωνο. Με ωραίο τρόπο. Αυτό δεν μπορεί να σου ανεβάζει μα το κεφάλι. Η κυρία Βλαβιανού ήταν νευριασμένη, παιδιά. Κατάλαβε. Ναι, κατάλαβα τον απειβδισμένη. Κατάλαβε τον τρόπο. Προφανώ την έχουν προσβάλει. Γιατί δεν ξέρει τι στέλνουν στα σοβαρά. Εντάξει και τώρα. Ανοίγει, α πούμε, και σου στέλνουν
μπαίνουν μέσα. Και το όρεμα να μην τον σκοτώνει. Δεν είναι εντάξει, να σου πω, αν έχει ένα παιδί και σε προσβάλλει ο άλλο. Είναι αλλιώ, είναι μάνα, είναι. Μίλησε πρώτα απ' όλα για καταπίεση. Ότι κάποιο δηλαδή. Ότι την πίεσε μια κατάσταση με νέα παιδιά, δηλαδή δεν ήταν μόνο μια περίπτωση. Είπε κάποιοι, οι νέοι τώρα, α πούμε, το βλέπουν κάπω. Ναι, μέλι έχει και την πίεση. Πες να ρε Γιώργα Ντάνη. Δεν ξέρεις τον καθένα. Με βάλεις σε σκέψεις τώρα. Δεν ξέρεις. Μπορεί ένα νέο παιδί να τη βλέπει και να μπει. Αλλά μάλλον ο τρόπος. Είναι και ερωτική γυναίκα η Βλαβιανούλα. Είναι τζούσι, έχει ωραίο στήθος. Έχει ωραίο στήθος. Δεν το λέω για κακό. Την ερώτηση είναι άσχημα το high rock. Περίμενε λίγο, πρέπει να είσαι σεξ σύμπολ για να σε φλερτάρει κάποιος. Όχι, όχι, αντιθέτως. Ας πούμε η δικιά μας η Ελεάνα, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σεξι. Α, το μάζεψε τώρα. Δεν το μαζεύω. Απλά επειδή έλεγε ότι πιέστηκε, λέω κάτι καλά θα κάνει. Παιδιά, προφανώς ήταν πολύ χιδέα τα σχόλια. Είναι πολύ. Και φωτογραφίες και βιντεάκια. Μα είναι άνεση γυναίκα, δεν είναι πλέξη. Και δεν θα είχε λόγο να τα πει, Στέφανε, γιατί μετά αυτό σαρκάστηκε και είπε, μέρα μου αρέσουν οι μεγαλύτεροι. Άρα τώρα πια στην ηλικία μου μπορεί να πρέπει να θεωρήσω, γιατί οι μεγαλύτεροι έχουν αλλάξει. Ναι, άρα να αναθεωρήσει και να μείνει σε ερωτική ανυπαρξία. Σιγάρε, Γονίδη. Ο Γονίδης δίπλα μας. Αυτά τα βιβλία που διαβάζεις τελευταία σε έχουν τρελάσει. Το πιστεύω. Μίλησες με το χέρι πρωί. Χθες πήγατε και είδατε μπαμπά μην ξαναπεθάνει. Παρασκευή. Θέατρο Ριάλτο, υπογραφή Αλέξανδρος Ρίγας. Αν θες να πας, στείλουν τα έντερα, τα στομάχια από τα γέλια. Κλαις από τα γέλια. Είναι σίγουρη. Οι τρεις σας πήγατε, οι τρεις σας. Συναντηθήκαμε στο θέατρο. Δεν έχουμε και δουλειές. Η Αγία Τριάδα. Ο Φώτης Εργουλόπουλος. Δεν ήρθε μαζί μας. Για ένα πράγμα. Ο συντροφότης, τον Τζούφι. Ιωάννα, Ιωάννα. Ποια ήταν η Ιωάννα Φιλιππού. Δεν τον βλέπω. Νόμιζα ήταν η Νόνη Δούνια. Α, ο Χρήστος Χολίδης, που είχα να τον δω πάρα πολύ καιρό. Κούκλος, ο Χολίδης, με Louis Vuitton μπλούζα, τεράστια. Πήγε ο Χολίδης σε πρεμιέρα. Εσύ μαζί με την κυρία Θεοδωρίδου. Μαζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Όχι, ήταν μαζί, κάνετε λάθος. Στην πρώτη σειρά, στην πρώτη σειρά. Η Θεοδωρίδου ήταν μαζί με τον Χρήστο Νίζο. Με Ζάρα. Και ο Χολίδης με κάτι κολλητούς τους. Ο άλλος με τις μάρκες, τα λάθη. Δεν πειράζει, δεν κάνω το φόρεσες. Το πληρώσαμε, δεν έχουμε υποχρέωση. Αυτό λέω. Παιδιά, ο Καναράκης είναι μια κατηγορία από μόνος του. Δεν υπάρχει. Πάμε να δούμε τι είπαμε. Τι είπανε, γιατί και ο Τάσος Παλατζίδης έδειξε χιλόπιτα κάποια στιγμή στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο Σεργουλόπουλος. Ποιος? Ο Σεργουλόπουλος δεν ήταν. Έχουμε και μια αποκάλυψη με τα γενέα ζευγάρι, ας πούμε. Την πει ο Στέφανος. Τι έχετε κρύψει από τον σύντροφό σου? Όχι, παιδιά, αυτό δεν μπορώ να το έχω στη ζωή μου για κανένα λόγο. Δεν θα μπορούσα. Έχετε ανακαλύψει να σας έχουν κρύψει πράγματα σε σχέση? Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τώρα. Το παρελθόν μάλλον έχει διαγραφεί. Θέλω να σου πει ο σύντροφός κάποιο ψέμα, είτε μέσω να ψάξεις το κινητό και να το δεις, είτε να μάθεις κάτι. Δεν χρειάζονται αυτά. Ακριβώς με τον σύντροφό μου είμαστε ανοιχτά βιβλία, νομίζω και οι δύο. Τώρα. Δηλαδή όμως που κάνεις αυτό το επάγγελμα. Κοίταξε να δεις, είναι και εκείνος το χώρο. Υπάρχει αυτή η ωραία και, πώς να το πω, εντριγκαδόρικη έτσι ζήλια που υπάρχει ανάμεσα στα ζευγάρια που είναι ερωτευμένα και είναι σε αυτό το ωραίο επίπεδο. Θα δώσετε και μια συνέντευξη που λέγατε ότι σας είχαν προτείνει να διδάξετε. Όταν λοιπόν με διορίσανε χωρίς να με ρωτήσουν στο Κρατικό Θέατρο, εγώ αρνήθηκα λέγοντας ότι δεν μπορώ να διδάξω σε μαθητές οι οποίοι ήταν απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών. Κάποτε ρώτησα ένα σκηνοθέτη γιατί πήρε κάποιον ηθοποιό, ο οποίος δεν τα έλεγε και μου είπε ο σκηνοθέτης,